Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μας στο YouTube, το liverpool.gr/tv και στην εκπομπή Κόκκινη Γυαλιά, παρέα με τον Αντώνη από πολύ λίγο καιρό. Να τα πούμε από κοντά οι δύο πλευρές, εμείς οι δύο και εσείς, η τρίτη πλευρά, για το παιχνίδι της ομάδας μας με την Λίντς την προσεχή Κυριακή. Καλώς τον Αντώνη και ας μην άργησε. Έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, πολύ κομβικό παιχνίδι για την ομάδα με μια εξαιρετική αντίπαλο, την οποία την είδαμε πέρσι, Αντώνη, τόσο στο Anfield όσο και στο Elland Road, και η αλήθεια είναι ότι στο Elland Road έγινε μια ψιλοζημιά, θα έλεγα εγώ, με εκείνο το 1-1 όπως εξελίχθηκε. Αλλά αυτό είναι μέρος του παιχνιδιού. Να πάμε λίγο στα στοιχεία της Leeds, η οποία δεν στερείται τίτλων, έχει και ευρωπαϊκές διακρίσεις, με έναν άνθρωπο εξαιρετικό στον πάγκο, με συγκεκριμένη φιλοσοφία, μάλιστα νομίζω ότι είναι πέρα από το αξιοσέβαστο μέγεθος, προσεγγίζει λίγο και αρκετά στοιχεία του Γερμανού. Αντώνη, πάμε στο Ρίο Αναμετρήσεων, όπου οι δύο ομάδες τα τελευταία τους 6 παιχνίδια γράφουν 4 νίκες για τους κόκκινους και 2 παιχνίδια έχουν λήξει ισόπαλα. Μάλιστα, η τελευταία ισόπαλα ήταν αυτή του περασμένου, της περασμένης άνοιξης. Επί συνόλου όμως παιχνιδιών σε όλες τις οργανώσεις, 28 νίκες τα παγόνια, 61 και 31 παιχνίδια ισόπαλα. Επαναλαμβάνω και τονίζω, πολύ δύσκολο παιχνίδι, διότι είναι μια ομάδα, Αντώνη, η οποία παίζει επιθετικά. Σε πολλές φορές έχει άγνοια κινδύνου ακόμα και όταν δέχεται πολλά γκολ, όπως στην πρεμιέρα με τους αιώνιους στο Old Trafford. Δηλαδή το κοντέρ έγραφε και αυτοί παίζανε με ξέρω όλες 0-0. Δεν τα μπορώθηκαν πίσω. Υπάρχει ένα ρίσκο όσο αφορά και τον τρόπο που παίζουμε εμείς συγκριτικά με τον τρόπο που παίζουν αυτοί, ώστε είναι θέμα να μην βρεθούν στην καλή τους ημέρα και εμείς σε μια μέτρια. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. Το καλό είναι βέβαια ότι η άμυνα μας δείχνει αρκετά καλή. Θα πω ότι και το γκολ που δέχτηκε από την Chelsea είχε αρκετή δόση τύχης. Βέβαια, στην αμέσως επόμενη φάση που έκαναν οι φιλοξενούμενοι, στάθηκαμε εμείς τυχεροί. Οπότε νομίζω ότι έχει καλή συμπεριφορά, παρότι δεν σου κρύβω πως είχα προσωπικά αρκετές ανησυχίες στην επιστροφή του Βέρτζελ στην αμυντική διάταξη, διότι δεν ένιωθα σίγουρος ότι ο Ολλανδός ήταν σε επίπεδο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός προβλήματος τέτοιου μετά από τόσους μήνες απουσία, έτσι, όχι για την ποιότητά του, μην τρελαθούμε κιόλας. Αλλά η άμυνα δεν θα είναι και η ίδια, Γιάννη, γιατί όπως το δούμε και παρακάτω και όπως ξέρουν όλοι, έχουμε διάφορα προβλήματα που είναι και πολύ βασικά προβλήματα αυτή τη στιγμή με την άμυνα. Για να δούμε λοιπόν κάποια στοιχεία από την αντίπαλο που θα πρέπει να μελετήσουμε για να καταλήξουμε σε ένα γενικό, σε μια εικόνα, ας πούμε, στο τι πιθανώς να αντιμετωπίσουμε. Στις τελευταίες τις 6 αναμετρήσεις, στα οποία παιχνίδια συμπεριλαμβάνονται 2 φιλικά προετοιμασίες με Άγιαξ και Βιγιαρεάλ, η ομάδα πάντως των κυριακάτοικων οικοδεσποτών μας, έλα, έχει παίξει 4-4 παιχνίδια, τον οποίο έμεινε το League Cup και εκεί σημείωσε νίκη. Στα υπόλοιπα 3 παιχνίδια έχει σημείωσει 2 ισοπαλίες και 1 ήττα. Ήταν στην πρεμιέρα από την United. Βέβαια, βλέπουμε, Αντώνη, στην σχετική κάρτα ότι έχουν 13 σουτ ανά παιχνίδι, το οποίο αν το βάλεις κάτω δεν είναι καθόλου μικρό νούμερο. Σύν' ότι έχουν σχεδόν 62% ποσοστό κατοχή στο παιχνίδι τους. Δηλαδή βλέπουμε ότι είναι μια ομάδα που επιδιώκει την κυριαρχία. Δεν είναι ότι τα μπορούν να πείσουν και περιμένουν τον αντίπαλο. Νομίζω ότι αυτή είναι η εικόνα που... Οι υποσυνθήκες θεωρώ ότι εμάς μας ενδιαφέρει ο τρόπος που παίζει με βάση το τι μέγεθος της ομάδας έχουμε εμείς και πώς είναι εκείνη. Απλά μας φτάνει σε μια περίοδο αυτό το παιχνίδι, το οποίο όπως είπαμε είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, θεωρώ, και με διάφορους άλλους παράγοντες, αλλά θεωρώ το παιχνίδι μας βολεύει πάρα πολύ. Εδώ βλέπουμε τα δυνατά τους και αδύνατα σημεία, και τα αδύνατα είναι αυτά που θα εστιάσουμε, καθότι είναι αυτό που πρέπει να εκμεταλλευτούμε για να σημειώσουμε τέρμα. Αδύναμοι στις ενέργειες μονομαχίες,
αδύναμη στις αντεπιθέσεις, στο να δέχονται αντεπιθέσεις, στα throwballs. Εμένα μου κάνει εντύπωση αυτό, να σου πω την αλήθεια, όπως επίσης παρουσιάζουν ιδιαίτερη αδυναμία στο να αντιμετωπίσουν ομάδες που δημιουργούν ευκαιρίες. Στον αντίποδα η λίστα των προτερημάτων είναι σημαντική. Εδώ πρέπει να προσθέσω ένα στοιχείο το οποίο το έχουμε παρατηρήσει και έχουμε σημειώσει φέτος κάποιες φορές, είναι ότι αυτή, ας πούμε, η λίστα με τα χαρακτηριστικά των αντιπάλων μας, όπως και η δική μας, αλλάζουν μέσα σε σεζόν, διότι κάποια, ας πούμε, βελτιώνονται, κάποια μένουν πίσω στάσιμα ή και χάνουν. Γιάννη, όπως παρατηρούμε, όλες τις αδυναμίες είναι δυνατά στη δικά μας στοιχεία. Δηλαδή, ναι. Καθαρά θέμα μέρας το να αξιοποιήσουμε τις ποιότητες της ομάδας, να αξιοποιήσει η ομάδα τις ποιότητες της, ώστε να είναι εύκολο το απόγευμα. Όντως, Αντώνιο, αυτό είναι πάρα πάρα πολύ καλό στοιχείο. Μάλιστα, παρότι δεν φημιζόμαστε για την επίθεσή μας όσον αφορά το ύψος, όμως ο Τζότα έχει ένα εκπληκτικό άλμα, και μάλιστα πολλές φορές με μικρή φορά, δηλαδή με μικρή ταχύτητα, ή πολλές φορές και επιτόπιο άλμα, το οποίο ξεπερνάει και ψηλότερους αντιπάλους του στον εκείνο σύγκριση. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και τα στημένα. Είναι και τα στημένα που βαντάει, όπως και να κάνουμε και εκείνη την κεφαλιά, όταν μας είναι 3-4 άτομα πάνω του, ανοίγει πάρα πολλούς χώρους για τους υπόλοιπους συμπαίκτες του. Άρα και εκεί είμαστε επικίνδυνοι. Απλά πρέπει να είμαστε πολύ έξυπνοι και ξύπνοι όσον αφορά το θέμα της άμυνας. Σε αυτό το παιχνίδι, ώστε να μην δώσουμε πολλές ευκαιρίες. Πρέπει να είμαστε αρκετά ακαριαίοι, θα έλεγα εγώ, Αντώνη. Δηλαδή, οι αντιδράσεις μας και η προσήλωσή μας στο παιχνίδι θα πρέπει να είναι συνεχής και να έχει όσο δυνατόν λιγότερα κενά ή δυνατόν και κανένα, αν και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μιλάμε για ανθρώπινο μυαλό. Αυτό είναι το πάρε δώσε του καλοκαιριού. Έδωσε αρκετούς δανεικούς και παίκτες οι οποίοι ήταν για να φύγουν. Εδώ είναι και ο σχετικός πίνακας με τα γκολ της assist και της εναέρης μονομαχίας που έχουν κερδίσει. Βλέπουμε ότι ο Κούπερ είναι αυτός που έχει το μεγαλύτερο μέσο όρο κερδισμένων εναέριων μονομαχιών, 3,7 στο μέσο όρο, ότι είναι συνολικά αυτά που έχει κερδίσει διά των παιχνιδιών. Όλα αυτά βέβαια τώρα είναι και εξής και μια εικόνα που είναι αρκετά νωρίς, μιας και έχουν δώσει μόλις 3 παιχνίδια, Αντώνη. Αλλά να δούμε αυτοί οι παίκτες αυτή τη στιγμή πώς παρατάσσονται. Το αγαπημένο φέτος δείχνει τουλάχιστον του Μπιέλσα σύστημα, το 3-3-3-1, το οποίο φυσικά αλλάζει πολύ εύκολα. Έχει χρησιμοποιήσει μόλις μια φορά το 4-1-4-1 και δεν σου κρύβω ότι αυτά τα δύο συστήματα, το 3-3-3-1, χρησιμοποιήθηκε ελάχιστες φορές πέρσι. Δηλαδή πριν να είναι μονοψήφιος, δεν περνάει καν το αριθμό 5. Εδώ είναι όπως παρέχει με την Everton στο Elland Road, στο 2-2, όπου θα γυρίσουμε πάλι στην κάρτα αυτή. Εγώ θεωρώ ότι ο Μπιέλσα δεν θα παίξει το 3-3-3-1, όπως και δεν θα παίξει το 4-3-3 που έπαιξε πέρσι αντίπαλος μας, ή 4-4-2, δεν είμαι σίγουρος. Και έγινε το match rondeo. Εδώ λοιπόν είναι το 3-3-3-1 που έπαιξε με την Everton. Δέχτηκε 2 γκολ και δεν είμαι σίγουρος θα παίξει 30 πίσω. Θα είναι πολύ άδειος για τα δύο άκρα μας, τα οποία άμα βρουν χώρο θα τους τελειώσουν και πολύ πολύ γρήγορα. Έτσι θέλω να πιστεύω. Πέρσι που λες, Αντώνη, ο Μπιέλσα χρησιμοποίησε αρκετά συστήματα. Δηλαδή και είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος το έχουμε κουβεντιώσει και εκτός αέρα. Πέρα ότι την παρατάσει, μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι του κατά τη διάρκεια του 90 λεπτού 2-3 φορές την τακτική του. Δεν είναι άνθρωπος δηλαδή που μένει προσιλωμένος σε ένα σύστημα, το αλλάζει σύμφωνα με την εξέλιξη του παιχνιδιού και τις ανάγκες που προκύπτουν από τον αντίπαλο. Οπότε ένας προπονητής ο οποίος σαφώς σε έχει σε μεγαλύτερη εγρήγορση από ό,τι... Πιστεύω εγώ, βλέποντας εδώ λίγο τα παιχνίδια που έχει παίξει τα επίσημα, παρατάσσεται στο γήπεδο ανάλογα, δηλαδή δεν είσαι και εμάς που θα παίξουμε κατά κύριο λόγο, ας πούμε, 4-3-3 και σωστό, έτσι, έτσι. Παίζει ανάλογα το πώς παίζει ο αντίπαλος, δηλαδή με την Everton και με την και με τη United έπαιξε το ίδιο σύστημα, δηλαδή έπαιξε και okay, οι αντίπαλοι είχαν το ίδιο σύστημα, δηλαδή η United έπαιξε ένα 4, τώρα αυτό μπορεί να φερθεί 4-2-3-1 ή 4-5-1, ανάλογα το πώς θέλει να το δει καθένας, και το ίδιο έπαιξε και η Everton και παρατάχθηκε με τον ίδιο τρόπο, με το σύστημα που έπαιξε, που είναι το 4-1-4-1. Τώρα με την Burnley
έπαιξε το τελευταίο σύστημα που έδειξε, που μπορεί να έπαιξε 4-4-2. Τι ξέρουμε, θεωρώ ότι επειδή όπως είπαμε είναι απρόβλεπτος, μπορεί και να παίξει ένα 4-3-3 το πουθενά, μόνο και μόνο για να μας χτυπήσει τα ίσα. Δεν ξέρεις ποτέ, όπως είπε το συγκεκριμένο προπονητή. Ναι, είναι απρόβλεπτος. Είναι απρόβλεπτος. Το ακόμα... Αν τη φύση του παιχνιδιού αυτή λίγο επικίνδυνη, όχι τόσο η ομάδα, όσο το πώς θα στηθεί ο συγκεκριμένος προπονητής και το τι ακριβώς θα θέλει να κάνει στο παιχνίδι αυτό. Σωστό, σωστό. Κοίταξε Αντώνη, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είπαμε ότι δεν αρέσκεται στο να μένει στάσιμος, του αρέσει να αλλάζει το παιχνίδι την ώρα που η ομάδα το αντιμετωπίζει αντίπαλο και δεν είναι αυτό που, πώς το λένε, τον φοβίζει κάτι. Να προχωρήσουμε λοιπόν τώρα στα υπόλοιπα και να δούμε λίγο τη συνέχεια της ύλης μας. Να δούμε εδώ κάτι το οποίο και αυτό δεν είναι εξαιρετικά ενδεικτικό. Αν βλέπεις, είναι τα παιδιά που έχουν δώσει οι δύο ομάδες ως οικοδεσπότης, η μία, η Λίντ στην προκειμένη περίπτωση, και ως φιλοξενούμενη η Λίβερπουλ. Έχω την αίσθηση ότι αυτό δεν είναι 100% ενδεικτικό. Εντάξει, οι Ρέντς έχουν δώσει ένα παιχνίδι, έξω έχουν δώσει σημείες 3 γκολ. Τα παγόνια με την έδρα του δαβείου τους γκολ. Είπαμε ότι αυτό θέλει και λίγη προσοχή και θα είναι σαφώς πιο ενδεικτικό από τις αρχές του Οκτώβριου που τα παιχνίδια από 3 θα έχουν γίνει 6. Μπορούμε να δούμε την αντίστοιχη κάρτα που είναι πιο συγκεκριμένη στο τι έχουν βάλει, στο τι έχουν σημειώσει και έχουν δεχθεί, δηλαδή πως έχουν πάει επιθετικά και αμυντικά. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό είναι μέρος της ύλης, όμως δεν είναι στοιχείο ακόμα για να μας δώσει μια πιο συγκεκριμένη εικόνα. Όμως η επόμενη κάρτα, Αντώνη, την οποία την έχουμε συζητήσει και μαζί, είναι αυτό που τακτικά μας οδηγεί σε κάποια συμπεράσματα όσον αφορά την πλευρά που αναπτύσσεται οι δύο ομάδες εντός και εκτός. Δηλαδή η Λίντς, αγαπήστε πολύ, είναι σχεδόν το μισό της παιχνίδια από δεξιά. Εμάς είναι κάπως λιγότερο, πιο ισορροπημένα τα πράγματα στις δύο πτέρυγες. Πάντως βλέπουμε ότι από τον άξονα και οι δύο ομάδες έχουν χαμηλή προσέγγιση. Χαμηλότερη προσέγγιση τουλάχιστον. Πάντως, συμπληρώσω κάτι όσο αφορά το άμα μου επιτρέψει, το σύστημα της Leeds. Από κάτι το οποίο βρήκα, ήταν με βάση αυτό που ανέφερα και πριν, ότι προσαρμόζεται με βάση τον αντίπαλο, αλλά βρήκα ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, το οποίο ότι ο Μπιέλσα στείνεται στην άμυνα συγκεκριμένα ανάλογα με το πόσους επιθετικούς έχει. Δηλαδή, άμα ας πούμε π.χ. φέρει για παράδειγμα ένα παιχνίδι με τη Wolves, άμα παίζει με έναν επιθετικό, παίζει με δύο αμυντικούς. Άμα παίζει άλλη ομάδα με δύο επιθετικούς, βάζει τριάδα στην άμυνα. Άρα έχει να κάνει, θέλει πάντα να έχει την υπεροχή. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, που παίζει, θα παίξει αντίπαλός μας, φαντάζομαι ότι θα παίξει με το 4-1-4. Ένα, μόνο και μόνο για να έχει την υπεροχή στην άμυνα. Δηλαδή να μην αφήσει περιθώριο, ας πούμε, όποια τριάδα είναι μπροστά, να υπερτερεί αριθμούς. Αυτό είναι και το πιο λογικό. Κοίταξε να σου πω κάτι. Ο άνθρωπος δεν έχει δείξει ότι είναι παράλογος, ξέρω εγώ, ή ξυπνάει στραβά και κάνει πειράματα στα κουτουρού. Είναι πάρα πολύ προσεγμένος στην τακτική του και το είπε και το ξαναλέω, το επαναλαμβάνω, δεν θα γίνω κουραστικό σε αυτό, ότι αναλόγως πώς το εξελίσσεται το παιχνίδι μπορεί να αλλάξει το σύστημά του, ενώ ας πούμε δεν συμβαίνει με τους περισσότερους προπονητές. Δηλαδή π.χ. και ο Γερμανός μένει προσκολλημένος 4-3-3, σπάνια αλλάζει το σύστημα και σπάνια το αλλάζει και επίσης την ώρα του παιχνιδιού. Γι' αυτό και βλέπουμε σε όσους κάνει αλλαγές προσώπων σε θέσεις. Ένα επικίνδυνο στοιχείο κιόλα στον τρόπο που παίζουν είναι ότι θα μας πιέσουν πάρα πολύ ψηλά. Ναι, ισχύει αυτό. Ισχύει. Και θα αφήσουν λογικά κάποιον τερματοφύλακα να έχει την μπάλα, αλλά όλοι οι υπόλοιποι δεν νομίζω θα είναι εύκολο. Δηλαδή θα πρέπει να είναι έτοιμη ομάδα για αυτό το πράγμα, γιατί δεν έχουμε μάθει, θεωρώ εγώ, έτσι από αυτό που βλέπω, δεν έχουμε μάθει να μας πιέζουν τόσο πολύ ψηλά συνέχεια. Ναι, ισχύει. Είναι ένα δύσκολο κομβικό σημείο, πόσο μάλλον άμα δεν παίξει ο Άλισον και παίξει και ο Λούθερ, που είναι καλός τερματοφύλακας, αλλά δεν είναι ο Άλισον όπως το κάνουμε, δεν έχει τα λεπτά συμμετοχής που έχει ο Άλισον για να είναι άνετος. Αυτό, δεν έχει την απαιτούμενη εμπειρία σε πρώτο επίπεδο, έχει παίξει λίγα παιχνίδια πέρσι, είδαμε ότι όντως έχει στοιχεία για να ανταποκριθεί, αλλά ακόμα θέλει χιλιόμετρα, να το πούμε έτσι.
Τακτικά είναι ένα σκάκι το παιχνίδι αυτό αύριο και πρέπει να καταφέρουμε να το κερδίσουμε σε θέμα τακτικής το παιχνίδι αύριο. Και δεν νομίζω να έχουμε. Θα έχουμε ή πολλές ευκαιρίες ή πάρα πολύ λίγες. Το ξέρω ότι ακούγεται αυτό πολύ. Σαν φάση τι μας λες. Ναι, ναι. Άμα πάει στις λίγες ευκαιρίες, θα είναι δύσκολο το παιχνίδι για μας άμα πάει έτσι. Μάλιστα, τώρα μια και είπες, υπάρχει ένα θέμα γενικά, μια και είναι το επόμενο κομμάτι της ύλης μας και έχει να κάνει με το απουσιολόγιο, όπου εδώ ο Κλιχ και ο Φίρπο ενδέχεται να είναι στην αποστολή. Ο Ρόμπιν Κοχ είναι επίσης αμφίβολος, για Γραφίνια, όπως και για τον Μπόμπι, για τον Άλισον και για τον Φαμπίνιο. Είναι δεδομένο ότι θα λείπουν σε κάθε περίπτωση. Τώρα για τον Μπόμπι, okay, δεν είναι και ότι τον χάνουμε αναγκαστικά, ήταν τραυματίας, ακόμα δεν έχει αποσαφινιστεί το διάστημα που θα λείψει, αλλά είναι όλη η ιστορία αυτή που έχει αναφερθεί με την Εθνική Βραζιλία. Θα το πούμε στην πορεία της εκπομπής. Για τον Χαρβέλη και για τον Μίλνερ, τελευταία νέα χθες το βράδυ αναφέρουμε πως θα είναι στην αποστολή, ενώ για τον Μιναμίνο και για τον Νέκο Βίλιαμς είναι δεδομένα εκτός. Για τον Τζέιμς Μίλνερ υπάρχει ένα θέμα στην φυσική του κατάσταση, το οποίο τον βάζει ναι μεν στην αποστολή, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι θα ξεκινήσει, το θεωρώ μάλλον και απίθανο. Έτσι κατά πώς φαίνεται, Αντώνη, η θέση του Φαμπίνιο θα καλυφθεί από τον Χέντο, με το δημιουργικό κομμάτι να τον αναλάβει ο Τιάγκο και ο πολύ καλός Χάρβε Έλλη, το οποίο είναι η ευχάριστη έκπληξη, αν και έκπληξη για πολλούς. Προσωπικά τον παρακολουθώ από την, όταν ακούστηκε την τελευταία του χρονιά στη Φούλαμ, που μου έκανε εξαιρετική εντύπωση. Την πρώτη χρονιά σε εμάς δεν πήρε λεπτά συμμετοχής, κάτι το σημαντικό. Πες με την Blackburn όμως, έδωσε ρεσιτάλ. Οπότε αυτό. Γιάννη παίζει βασικός σε μια μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου στα 18 του χρόνια. Είναι ναι. πάρα πολύ καλά. Δηλαδή δεν έπαιξε στα 16, δεν έγινε και τίποτα. Σωστό. Και άλλωστε να μην ξεχνάμε ότι και ο Τρέντ το 17 έτσι ξεκίνησε, στα 18 του, έτσι. Να μην τρελαθούμε κιόλας. Δηλαδή να μην είμαστε. Έχουμε και δύο παιδιά, τρία παιδιά μαζί με τον Γέλεχερ, να το πάμε έτσι το παιχνίδι. Την Ακαδημία μέσα να παίζουν βασικοί και να είναι και τόσο καλή, είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ομάδα. Όντως, να συνεχίσουμε τώρα με κάποιες ειδήσεις της τελευταίας στιγμής και να κάνω μια μικρή εισαγωγή ότι τις δηλώσεις στην συνέντευξη τύπου του Γερμανού θα τη δείτε μέσα στη μέρα Παρασκευή στο liverpool.gr. Η εκπομπή γυρίζεται Παρασκευή πρωί, για να ξέρετε. Τώρα είδατε και κάποιες φωτογραφίες να και για τη συνέντευξη που αναφέρθηκα ήδη, ο Γερμανός και χωρίς γυαλιά, μιας και έχει κάνει τη σχετική γνωστή θεραπεία για τα μάτια του και είναι μια συνήθιστη εικόνα. Ο Craig Pawson θα είναι ο άρχοντας της αναμέτρησης, ο οποίος σε 7 αναμετρήσεις πέρσι που μας φύριξε, ο απολογισμός είναι 5 νίκες για τους κόκκινους, μία ισοπαλία και μία ήττα στο κύπελο Αγγλίας, η ήττα από την United. Χωρίς Βεζιλιάνους, όπως είπαμε, με Leeds ή Liverpool, είναι ολόκληρη ιστορία αυτό με την παγκόσμια ομοσπονδία, η οποία δεν ήταν αρνητική στο να παίξουν οι Βραζιλιάνοι τηρωμένων, μάλλον υπολογίζοντας την όλη κατάσταση με τον COVID. Η Βραζιλία όμως επιμένει και έτσι οι 5 μέρες εντάξει πίνει, θα το λέγαμε, πιάνουμε και το παιχνίδι της Κυριακής. Το ίδιο που έχει και η Λίντς απέναντι με το Ραφίνια, και μάλιστα λένε ότι αν παρακάμψεις τον κανονισμό έχει μηδενισμό και απώλεια 3 βαθμών. Είπε ένας φίλος στο group στο Facebook πολύ έξυπνο, λέει, εγώ λέω μην με λέει πάντως διοίκηση, θα τους έβαζα, λέει, και όλους τους Βραζιλιάνους σε με τη Λίτς και σε όποιον θέλω να μηδενίσουν, λέει, κατά προτίμηση. Εδώ να δώσουμε ένα στοιχείο, το ότι ο Ριτσάλισον της Everton δεν μπήκε και αυτό στη Βραζιλία, αλλά αυτός νομίζω πήρε εντός εισαγωγικών άφεση αμαρτιών, καθότι οι Εβερτόνιες είχαν συνηγορήσει στο να πάει ο συγκεκριμένος παίκτης στην Ολυμπιακή ομάδα, στους πρόσφατους Ολυμπιακούς, στο Τόκιο. Εντάξει, δεν είναι δίκαιο γενικά, εντάξει, ξύχναν σε συνεννόηση, δεν είναι κακό αυτό. Ναι, τον δώσατε για την Ολυμπιακή ομάδα, οπότε του κάνατε τα στραβά μάτια. Όμως για τους υπόλοιπους τέσσερις. Θέλει, μας τον στέλνει καθυστερημένα, εντάξει, δεν θα τον ξαναπάρει τώρα, είπαμε. Ναι. Πάντως, πέρα από εμάς και την Leeds, το ίδιο πρόβλημα έχουν με μικρότερο μέγεθος φυσικά η City, δύο παίκτες, η United, έναν παίκτη
και δεν ξέρω και αν μου διαφεύγει κάποιος άλλος, νομίζω άλλη μια ομάδα. Για τη Σίτη, Γιάννη, θα είναι κομβικό, ειδικά το ότι χάνει τον Έντερσον και τον Ζεσούς και παίζει με τη Λέστερ, θα είναι δύσκολο το μαθηνάκι. Ναι, αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει. Ειδικά χωρίς τον Έντερσον. Το καλό είναι πάντως, Αντώνη, ότι ο Βέντζελ, επειδή ήταν και μια φάση με την Εθνική Ολλανδία που ξάπλωσε κάτω και κάναμε, δηλαδή τα είδαμε όλα κολλιόμενα, θα πω εγώ πολύ λαϊκά, διότι λέμε όχι, δεν είναι δυνατόν να τον χάσεις πάλι. Ξεπέρασε τον τραυματισμό του και είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι, όπως και ο Έλιοτ, για τον Φιρμίνο τα ξέρουμε, για τον Μιναμίνο που χτύπησε με την Εθνική, επειδή κοίταξατε στο σχετικό σετ δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση, πάντως αποφύγαμε αυτό το σχετικό της φωτογραφίας, έτσι. Να ψάχνουμε αμυντικούς για να βάλουμε τον... ο οποίος για όσο το ξέρουν ήταν αμυντικός στην καριέρα του και όλη του σχεδόν την καριέρα την έβγαλε στη Mainz. Αφορά και αρκετά γκολ. Και γκολάρες, έτσι. Θα τα ζήλευαν επιθετικοί, δηλαδή τα σου ήταν κεραυνοί. Ήταν πολύ καλό στα νιάτα, απλά δεν του δόθηκε ευκαιρία να κάνει την καριέρα, ας πούμε, και να κερδίσει τίτλους όπως κάνανε κάποιοι άλλοι. Να πάμε λίγο στο αγαπημένο κομμάτι της εκπομπής, Αντώνη, που έχει να κάνει με παίκτες που φόρεσαν την φανέλα και των δύο ομάδων και αρέσει τόσο πολύ που το έχω κρατήσει, διότι καμιά φορά ξεπετάνε και ωραίες ιστορίες για παίκτες που δεν τους ξέρει πολύ στο κόσμο. Είναι η αλήθεια, υπάρχουν παίκτες που φοράζουν φανέλα σε κομβικές εποχές, αλλά έχει περάσει στα ψηλά διότι δεν πέτυχαν κάτι σημαντικό. Ένας από αυτούς ήταν και ο Jermaine Pennant, αυτή η ακαδημία της Arsenal, μεγάλη ιστορία. Ο Robbie Keane, ο οποίος έπαιξε σε πάρα πολλές ομάδες, πιο πολύ μεγάλο όνομα έκανε με την Tottenham, έπαιξε μόνο 6 μήνες. Για τον κύριο της φωτογραφίας, τι να πούμε, στη Leeds ξεκίνησε την καριέρα του σε ηλικία 16 ετών. Και έκανε μεγάλο διπορικό μέχρι να σε εμάς και πιθανώς να κρεμάσει και τα πούτσια του. Jim Beglin, αριστερό μπακ της δεκαετίας των 80's, μεγάλος άτυχος. Με από έναν τραυματισμό τελείωσε την καριέρα του, προσπάθησε να κάνει comeback, δεν κατάφερε ποτέ. Για τον Ian Rush, που λένε και στο χωριό δεν χρειάζεται συστάσεις. John Scales, αμυντικός της Liverpool στα 90's, αρχές 90's, εδώ με τη φανέλα της Linz στα νιάτα του, στο πολύ ξεκίνημά του. Για τον God δεν χρειάζεται συστάσεις, παρακαλώ πολύ. Robbie Fowler, ένας καυγάς, μια παρεξήγηση με τον Ζάβη, για τον οδήγησε στην πρώτη της εξόδου και στην Linz. Το ανάποδο δρομολόγιο, χωρίς καυγάδες, έκανε ο Γκάρι Μακάλιστερ, τον οποίο τον θέλαμε όταν πήγαινε στη Λίντς. Πήγε στα παγόνια, πήρε πρωτάθλημα και ήρθε στα τελείωματα της καριέρας, όμως είχε τόσο μεγάλη επιρροή που εκείνη τη χρονιά πήραμε, στην πρώτη χρονιά πήραμε τα πάντα, ό,τι και Κύπρο κυκλοφορούσε, πλην πρωταθλήματος πήραμε UEFA, Super Cup, Super Cup Αγγλίας, το Charity Shield, το Κύπρο και το League Cup. Harry Kewell, τρομερή πεκτούρα, όπως λένε στην καθομιλουμένη, αλλά δυστυχώς με τους τραυματισμούς δεν το βοήθησε να κάνει αυτό που μπορούσε να κάνει. Λίγο να το πάρουμε την επόμενη χρονιά. Τι λες? Σε έχασα. Μετά το τρέμπλ να το πάρουμε την επόμενη χρονιά. Δεν ήταν και ο Μακάλιστερ ακόμα στην ίδια ομάδα. Ήτανε ο Μακάλιστερ σε εμάς μέχρι το 2003. Ο Χάρη Κιέλ έκατσε μέχρι το 6-7, όχι μέχρι το καλοκαίρι του 6, δεν ήταν στην ομάδα της Αθήνας. Αλλά ο τραυματισμός δυστυχώς δεν συνέχισε. Ο Νίλ Γουόρνοκ, παιδί της πόλης, αριστερό μπακ, δεν έκανε ποτέ την καριέρα που θα μπορούσε να κάνει, ίσως γιατί δεν παρουσίασε στην αναμενόμενη εξέλιξη. Είχε μπερώπει και τον Τζόνα Νερίσερ, οπότε όπως καταλαβαίνεις δύσκολο θα μπορούσε να πάρει τον χρόνο συμμετοχής. Για τον Ρόμπι Κιν τον έβαλε το τρένο ο Ράφα μετά από 6 μήνες, γιατί δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί, και η αλήθεια ότι πολλοί κόσμος δεν ξέρει ότι ο Ράφα τον ζήτησε από την αρχή της προετοιμασίας, ενώ οι απίθανοι ιδιοκτήτες τότε του τον φέραν τις τελευταίες μέρες, οπότε είχε χάσει την προετοιμασία μέχρι να προσαρμοστεί. Ναι, 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 το έλεγε ότι δυσκολευόταν, οπότε προτίμησε από να τον κάψει τον επιθετικό στα 29, να τον στείλει πίσω στον Τότεναμ και να πάρει σχεδόν όλο το ποσό που είχε δώσει 6 μήνες. Είναι πολύ καλή κίνηση από τον Ράφα, και η αλήθεια ότι στο διαχειριστικό κομμάτι ήταν πολύ δυνατός ο Μπενίτες, αλλά πολλοί κόσμος λέει διάφορα άκομψα σχόλια, κατακρίνοντάς τον και για προσωπικό κέρδος. Ρόμπι Φάουλερ δεν μπορώ να πω, δηλαδή αν ξεκινήσω να λέω το Ρόμπι θέλω 7 εκπομπές και λίγες θα είναι. Για τον Γκάρι που είπες, δυστυχώς έπεσε η σύνδεσή μας με τον Αντώνη και θα πρέπει να συνεχίσουμε χωρίς αυτόν δυστυχώς. Για τον Γκάρι λοιπόν,
ήταν μεγάλη του η συνεισφορά. Και για τον Χάρη να πούμε ότι οι τραυματισμοί του δύο φορές σε δύο διαδοχικούς τελικούς στην πόλη αλλά και το καλοκαίρι με το FA Cup ήταν ιδανικά, έγινε αλλαγή και το θεωρούσαν και κάπως γούρι. Πάμε προς το κλείσιμο της εκπομπής. Θα μας συγχωρήσετε για την απώλεια του Αντώνη, αλλά η σύνδεσή μας είχε κάποιο θέμα. Να πούμε ότι το ραντεβού των Reds παραμένει στο WinDrum, όπως ξέρετε. Κονοπισοπούλου 23 Μπελόκηπη, στάση μετρό Πανόρμου. Για όσους φίλους θέλουν πληροφορίες μπορούν να τις αναζητήσουν μέσω email ή κάποιου κινητού τηλεφώνου να τους βοηθήσουμε. Στείλτε μας στο liverpool.gr στο πεδίο επικοινωνία για να σας απαντήσουμε πώς να έρθετε και να μας βρείτε. Αυτά είναι τα μέσα που μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και στο Instagram εσχάτως πλησιάζουμε τους 1000 ακόλουθους με την βοήθειά σας και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Από 1001 μπορούμε να κάνουμε και κάποια live που θέλουμε να κάνουμε παρέα με τον Αντώνη. Με τον Αντώνη θα μας βρίσκεται κάθε Σάββατο και Κυριακή πλέον στον Over FM 104,9 σε μια εκπομπή για όλο το αγγλικό και όχι μόνο αλλά και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο 11 με 1 το πρωί, κάθε Σάββατο και Κυριακή 11 με 1 το πρωί. Και για όσους φίλους μένουν εκτός Αττικής και δεν μπορούν να μας ακούσουν, σε όποια σημεία δεν έχει πρόσβαση στα RGNA και στο συγκεκριμένο σταθμό, μπορείτε να μας ακούσετε από το live24.gr για να είμαστε σε επικοινωνία. Θα κλείσω την εκπομπή με όχι στοιχηματική προσέγγιση, θα πω μόνο ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση του παιχνιδιού αυτού όπως είδαμε το over δεν είναι δεδομένο μιας και στο Elland Road πέρσι έληξε 1-1, όμως γενικά τα παιχνίδια με τη Lynch παραδοσιακά έχουν πάρα πολλά γκολ, οπότε για κάποιον που θέλει να ποντάρει κάτι, λέμε τώρα, θα είναι ιδανικό το over 2,5 ή και πιο θα λέγα ζωηρά, πιο αισιόδοξα, πιο επιθετικά το over 3,5. Λοιπόν, πάμε για τους 3 βαθμούς για το ξεκίνημα. Ένα καλό ξεκίνημα στα 6 παιχνίδια που ακολουθούν μέσα στο Σεπτέμβριο για να έχουμε καλή πορεία, διότι και από εβδομάδα ξεκινάνε υποχρεώσεις μας στην Ευρώπη με αντίπαλο μία από τις κορυφαίες ομάδες της Ηπείρου, την AC Milan. Λοιπόν, ραντεβού την Δευτέρα με το report και φυσικά όλη μες την εβδομάδα θα έχουμε δραστηριότητα μιας και έχουμε Champions League. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Γεια σας.